Σεβασμιότατε, άλλη καρδιά σου. Συνάδελφε και φίλε, είμαι ο Παθανάσης Αναπληρωτά, Υπουργέ Ανάπτυξη. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κυρία Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκη, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Λάζαρε, θα βλέπω και η ξέστη αδυναμία σου έχω. Κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα πολύ μεγάλη χαρά για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Θέλω ιδιαίτερα εν πάση καρδιά να ευχαριστήσω τη ΔΕΔΑ, τον πρόεδρό τη και τον διευθύνων σύμβουλο, τον κ. Τσάκα, αλλά και την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κ. Αντζούρα. Για να φτάσουμε εδώ σήμερα, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο και καθόλου εύκολο. Εγώ ξέρετε, έχω συνηθίσει την πολιτική μου διαδρομή ποτέ να μην μηδενίζω το τι έχω κάνει προηγούμενο. Και ναι, προηγούμενη διοίκηση περιφέρεια και προηγούμενη κυβέρνηση είχε εντάξει το έργο αυτό στα έργα του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ, τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία. Οφείλω όμως για αποκατάσταση ιστορική αληθεία, και λοιπόν δεν είναι εδώ και η βουλευτή σου Γελιό, που ήθελα να είναι εδώ, να επισημάνω και να ξεκαθαρίσω το εξής. Το να εγγράψεις ένα έργο και να εντάξεις ένα έργο είναι η πιο εύκολη από όλες τις δουλειές. Είναι μια πολιτική απόφαση να πάρεις ένα γραφείο και το γράφεις ένα Excel και γράφεις μια απόφαση. Το να φτάσεις το έργο να γίνει και να απορροφήσεις τα χρήματα είναι τελείως διαφορετική ιστορία και είναι εκεί που συνήθως χάνονται τα χρήματα. Αν για κάτι είμαι πολύ περήφανο στην θητεία μου, για πολλά είμαι, αλλά γι' αυτό πραγματικά πολύ περήφανο, αγαπητέ Μάρια, δεν είμαστε στι πρώτε θέσει σε απορρόφηση. Είμαστε εδώ και αρκετού μήνε πια σταθερά πρώτοι σε απορρόφηση. Και μάλιστα πρώτοι με μεγάλη διαφορά πια από τον δεύτερο. Και είμαστε πρώτοι και σε κάθε ταμείο ξεχωριστά, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Δεν είμαστε πρώτοι μόνο στα μεταρά και ένα από του λόγου που δεν ήμασταν στα μεταρά ήταν και τα προβλήματα που είχε εδώ. Διότι είναι ένα πράγμα τα οποία απλά τα ξέρουν οι υπουργοί. Όταν εγώ έφτασα στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων, κύριε Δήμαρχε Καρβενών, άκουσα με ενδιαφέρον την ομιλία σα, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Εποπτεύουσα Διάρκεια του ΕΣΠΑ ήταν να απεντάξω όλα τα έργα τη ΔΕΔΑ. Και το συγκεκριμένο νούμερο. Ο λόγος ήταν ότι μέχρι τα μέσα του 2019, που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, η ΔΕΔΑ όχι δεν είχε υλοποιήσει κανένα έργο. Αυτό πες, εντάξει. Τα μέσα εντός των διαγωνισμών. Δεν είχε ξεκινήσει ούτε έναν διαγωνισμό. Όπως έμαθα εκ των υστέρων, μεσοκομματική λόγη του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν χωρίσει τότε το διοικητικό συμβούλιο σε δύο πλευρές, η μία της μίας τάσης, η άλλη της άλλης τάσης. Μεταξύ τους οι δύο πλευρές δεν μιλάγανε, δεν λέγανε καλημέρα, δεν έλαβαν το email, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται επί σειρά μηνών οποιαδήποτε απόφαση από τη ΔΕΔΑ. Το λέω για να ξέρουμε τι πραγματικά έχει συμβεί, όχι τι φαντασιωνόμαστε ότι έχει συμβεί. Και αυτό λένε κρατά, έτσι, και σκρίφτα μάνα, δεν είναι θεωρίες. Δεν είναι τίποτα πολιτική κομμάτια και παράδοση. Δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα. Αν οι εκλογές του 19 δεν ήταν τον Ιούλιο και ήταν τον Ιανουάριο του 20, τα έργα θα ήθελαν να μεταχθεί. Και ένα να τα δώσουμε. Και ένα από τα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ. Βλέπω το φίλο μου τον Γιάννη Γιάννη, και είχαμε πολύ καλή συνεργασία όπως την περιφερειακή. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε έναν λαό τόσο ταλαιπωρημένο όσο ο δικός μας, μετά από μια τέτοια χρεοκοπία, δεκαετή κρίση, το να σου προσφέρουν δωρεάν χρήματα και να μην τα ξοδεύεις, είναι έγκλημα. Δεν είναι ανικανότητα μόνο, είναι πολύ πάνω από ανικανότητα. Είναι έγκλημα. Έγκλημα είναι των ανθρώπων οι οποίοι σε πιστεύουν και δεν μπορούν να κάνουν δουλειά. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα παραμένει και είναι σε λήξη, αλλά δούμε, είμαι σε όλο το χρόνο. Τα έχουμε ήδη αποσέλθει. Στην Αθήνα και αλλού. Ένα πρόγραμμα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν είχε γίνει ούτε μια μελέτη, ούτε ένα διαγωνισμό. Τα μόνα έργα που έκανε παραγωγή ήταν τα στήθη και κάνει την πέτσα μαρά με τζέλου. Ούτε ένα ψήφισε. Δικό του.
εθνική οικονομία. Και διότι οι προβλέψεις των Κομισιόν είναι, όπως ξέρετε, εξαιρετικά καλές, σημερινές και λεγόμενες χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τις εκτιμήσεις τους για το πώς πήγε η ελληνική οικονομία το 2021, μας κατατάσσουν στη δεύτερη καλύτερη ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021. Αν τελικά αυτό συμβεί, περνάμε πολύ περήφανοι Νίκο που επιθυμίας μας. Η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη, την καλύτερη θέση ως προς άλλες χώρες σε ανάπτυξη στην ιστορία. Δεν θα γίνει ποτέ. Μας απάντα, τελευταίοι. Και επίσης είναι εξαιρετικά αισιόδοξες οι προβλέψεις για το 2022. Με ένα μέσο όρο 5%. Θυμίζω ότι το 2021 προβλέψαν 4%, 4,2% την ακρίβεια, και από ό,τι φαίνεται θα κλείσουμε πάνω από 8%. Άλλη ευκαιρία να ξεπεράσουμε και το 22% της προβλέψης του 5% και να πάμε ακόμα καλύτερα. Θα το δούμε. Είναι μια πρόκληση ανοιχτή για το μέλλον. Αλλά πέραν αυτών που είναι τα μεγάλα, θα φέρουν από τα μικρά. Σήμερα στην Ξάνθη ξεκίνησε η Αλουμίλ με επαναλειτουργία του εργοστασίου αλουμινίου που είχε κλείσει το 2014. Και ναι, μιλάμε για την κρίση ενέργεια που θα φάω αμέσως μετά. Όλοι μας ανησυχεί και θα πω δύο λόγια, δεν θα το φύγω. Αλλά από ένα εργοστάσιο παραγωγικό που είχε κλείσει 8 χρόνια, αποφασίζει σήμερα να ξαναξεκινήσει και έρχεται αμέσως μετά από το έτος 2021 που οι ελληνικές εξαγωγές στο σύνολό τους έσπασαν τα ρεκόρ όλων των εποχών, ξεπερνώντας σε συνολική αξία τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Άρα παρά την γενική γκρίνια που προσπαθεί αντιπούλη να περάσει, που πατάει μόνο στον υπαρκτό χρόνο να φανθώ ευθύς αμέσως, η ελληνική οικονομία και το 2021 πήγε εξαιρετικά καλά, πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους, και είμαστε αισιόδοξοι ότι με τον ίδιο ρυθμό, την ίδια εργατικότητα θα πάει και το 2022 που πήγε δεύτερο πλάνο. Λοιπόν, έχω όμως να πω αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία με φανεί το έχω αποφύγει. Είναι όλα ρόδινα στην Ελλάδα. Βεβαίως και δεν είναι. Είναι όλα ρόδινα στον πλανήτη. Βεβαίως και δεν είναι. Και σήμερα πήγαμε εκεί στην περιφέρεια και είχαμε σε πει κάποιοι αγρότες. Και μαρτυρήθηκε. Και είναι αυτό και θέμα σαν μηδία. Καλά κάνει μαρτυρήθηκε. Αν δημοκρατία έχουμε για να μάθει να αντιλώμαστε. Μας αρέσουν να δημοκρατίζουμε κάποιον. Είναι πρόβλημα όχι μόνο του αγροτικού κόσμου, για όλους. Εάν του θεσμού. Προφανώς και είναι. Τι είμαστε προγραμματικότητες. Πριν από λίγο η Ολλανδία ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πληθωρισμό από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η οποία λέει στις τιμές ενέργειας ξεπέρασε το 90% αύξηση μέχρι στο προηγούμενο μήνυμα. 90%. Τι νομίζετε, μόνο εδώ έχουμε πρόβλημα με τις τιμές ενέργειας. Τι είναι ελληνικό πρόβλημα, μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Ή ο πληθωρισμός είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι από μία ώρα ακριβώς, ανακοίνωσαν το μεγαλύτερο πληθωρισμό στην ιστορία τους. Ναι, είμαστε μεγάλη πανδημία και για διαφόρους λόγους δεν της παρούσης σε ένα τεράστιο παγκόσμιο πληθωριστικό κύκλο. Και αυτός προφανώς επηρεάζεται τη δικιά μας τη ζωή. Η κυβέρνηση αυτή, με το που εξελέγει σχεδόν αντιμετώπιση της εισβολής των ευρώ, δεν πρόλαβε να περάσει η αντιμετώπιση αυτή της κρίσης σχεδόν παράλληλα ξεκίνησε την πανδημία. Εν μέσω της πανδημίας πρώτου κύματος αντιμετώπισε την κρίση στο Αιγαίο και τη σχεδόν σύγκρουση των δύο σκόλων. Δεν προλάβαμε να φύγουμε από αυτό και ξεκίνησε το δεύτερο κύμα της πανδημίας με τα νέα lockdown. Συνέχεια η κρίση του πληθωρισμού, η κρίση ενέργειας και πίσω και άλλα λάθη μπροστά. Αφήσαμε κανέναν πίσω μόνο τους όλες τις κρίσεις. Έχει κανένας καμία αμφιβολία θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει για να μείνει η Ελλάδα όρθια και στην κρίση αυτού του πληθωρισμού. Ασφαλώς θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει. Ό,τι πρέπει να γίνει, προσέξτε, από αυτά που μπορούν να γίνουν. Καθένα που μπορεί να έχει επιδιώξει και να θέλει να γίνει ό,τι νομίζει. Εγώ τώρα που να ήθελα να γίνω ξανθό και γαλανό. Θα παραμείνω μελαμινό. Είναι αυτό που δεν γίνεται. Δεν γίνονται όλα αυτά που θέλουμε στη ζωή. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Και το πιο ανεύθυνο πράγμα θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση είναι να βγαίνει και να υπόψει πάνω σε όλα τα πάντα. Από ένα σήμα του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, σκόπα διαγραφή του ιδιωτικού χρέου του Κουμπίνου των Ελλήνων. Μα δεν το είχε διαγράψει την περασμένη φορά. Και την περασμένη φορά που εξελέγει, είναι αυτό το σύνθημα εξελέγει. Τι έγινε, του ξέφυγε στην πενταετία του διαγράφει το ιδιωτικό χρέο. Το θυμίζει και πάλι σήμερα. Έτσι θα πάει Ελλάδα μπροστά. Ελλάδα και πάνω να έχει την κυρία Τσέλη, έργα το σημερινό.
Θέλει έργα που επί τη ουσία θα ανάπτυξε τον κόσμο. Αλήθεια. Όχι στο να κάνει να κάνει κάτι τηλεόραση σε ένα πλεπτό παράθυρο. Εγώ το κάνω αυτό και μου αρέσει. Δεν είναι αντίλεγο. Πολύ μου αρέσει. Αλλά αυτό δεν ανάπτυξε τον πολιτών. Οι πολίτε θα πάρουν το φυσικό αέριο γιατί το έργο αυτό που λέγεται σήμερα θα έχει τελειώσει. Υποχρεωτικά θα έχει τελειώσει. Δεν θα είναι τα λεφτά. Μέχρι τη 21 Δεκεμβρίου του 23. Μεθαύριο δηλαδή. Φεβρουάριο του 23 είμαστε. Το έργο αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό που θα το δουν τα παιδιά σα στο πέρα. Εσύ και εδώ από την αίθουσα, σε λίγο πριν θα έχετε σύνδεση με φυσικό αέριο. Ευελπιστούμε μέχρι τότε να έχει ομαλοποιηθεί και η διεθνή του φυσικού αερίου και να έχει πάρει την κάτω βόλτα. Αυτό λένε οι προβλέψει. Εγώ προφήτη δεν είμαι. Εγώ πάντα τη λέω είναι αυτό που λένε οι προβλέψει. Προβλέψει να έτσι θα γίνει. Και σήμερα η προβλέψη των κομισιών είναι από κλιμάκου του τελικού στα 22 και ο μαδρό του τελικού στα 23. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμω και να έχει η σύνδεση του φυσικού αερίου είναι ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή. Και εγώ ξέρετε, πέρα από τον άλλο αγαπητέ Μάριε, είμαι και δυτικό Μακεδόνα. Ο ίδιο. Καταγωγή μου για όσο το ξέρετε, την κλεισούρα τη Καστοριά. Και πατέρα μου γεννήθηκε στο Παρκοδίο του Ρόλου. Λοιπόν, την πονάω τη δυτική Μακεδονία. Να αγαπάω τη δυτική Μακεδονία και δεν αφήνω και αισθάνομαι και πολύ μεγάλη τιμή που ο Θεό με αξίωσε και ο Πρωθυπουργό με επέλεξε να είμαι αυτή τη στιγμή υπεύθυνο του γιγαντιαίου όρου τη απολυμνητοποίηση. Του μεγαλύτερου εθνικού στοιχήματο Ελλάδο εδώ και πολλέ δεκαετίε. Και θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Και ναι, και εγώ συμμερίζω μαζί σα το όραμα για το White Dragon και το Ιδρογόνο. Δεν είναι μεγάλο έργο να γίνει αυτό. Δεν είναι φιλόδοξο, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο όπω να κάνουμε, ούτε τίποτα αυτονόητο. Αλλά πρέπει να το πετύχουμε. Γιατί θα δώσουμε τη δική Μακεδονία πρωταγωνιστικό ρόλο στην τεχνολογία τη ακμή. Πέρα από θέσει εργασία, αυξήσει του ΑΕΠ και όλα τα άλλα. Αλλά όπω άλλο ένα μεγάλο στίχημα. Να κατορθώσουμε να φύγει η δυτική Μακεδονία από μια μονοκαλλιέργεια στην υπόλοιπη ελληνική σε εδώ και πούνα. Δεν υποτιμώ εγώ το πούνα. Ισαρέστε και ξέρουν οι γουνοπαραγωγοί πόσο πολύ του έχω προσλήψει εγώ προσωπικά όλο το διάστημα. Καμία μου περιοχή δεν εξαρτάται την οικονομία τη από έναν πόρο. Αυτό είναι η εύκολη λύση τις εποχές τις καλές, αλλά μου δίνεται εξαιρετικά καταστροφικό τις εποχές κακές, όπως είναι σημαίνει. Και οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας μέσα από το ΣΔΑΜ είναι πρωτοφανείς. Ουδέποτε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιφέρεια είχε στη διάθεσή να δαπανίσει ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσο μεγάλα ποσά. Και φυσικά η αύξηση του χάρτη κρατικών ενισχύσεων που πετύχαμε με διαδραμάτε τη Βρυξέλλε, στα πλαίσια τη απολυμνητοποίηση και λόγω τη απολυμνητοποίηση, όχι αμφιβολία, δημιουργεί την περιοχή αναπτυξιακά κίνητρα πρωτοφανή. Η δούπα δύο δόξου λαμπρών, να βάλετε και στο μυαλό σου να δουλέψει, να βάλετε και εμεί στο μυαλό να δουλέψει, να πάμε να ξεπλύνουμε αυτού του πόρου. Και να ξεπλύνουμε σαν λίγια, για να φέρουμε θέσει εργασία, για να κρατάμε παιδιά μα εδώ, για να έχουν και άλλα παιδιά από αλλού. Και να γίνει η δική Μακεδονία κάτι ονειρεμένο. Μπορεί να γίνει. Το φυσικό τη περιβάλλον οι άνθρωποι τη είναι ήδη ονειρεμένοι. Γιατί να μην το κάνει η οικονομία τη. Στο χέρι μας είναι. Έχουμε την ευκαιρία, έχουμε τους πόρους, έχουμε τη θέληση, έχουμε το όραμα, θα το κάνουμε. Δεν λέω θα είναι εύκολο, θέλει και λίγο διάφορο. Ξέρετε, η πολιτική έχει πίκρες, έχει και ωραίες στιγμές. Περισσότερες πρώτες, λιγότερες δεύτερες. Η σημερινή είναι μια από τις γλυκές στιγμές. Γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια, όπως και τις πριν λίγες μέρες στη Φλόρινα ή ακόμα πριν από λίγες μέρες στη Μεγαλόπολη, τώρα εδώ, στην Καστοριά, αύριο κάπου αλλού, γιατί το πρόγραμμα είναι μεγάλο που υλοποιείται και με μεγάλη ταχύτητα. Και αγαπητέ Μάρια και αγαπητέ Πρόεδρε, έχετε αναλάβει μεγάλη ευθύνη όμως, καταλαβαίνετε το. Γιατί όταν δεν υλοποιηθεί, πρέπει να πληρωθεί μετά από κρατικούς πόρους που δεν έχουμε. Άρα η ευθύνη να έχουμε τελειώσει το 31 Δεκεμβρίου είναι απολύτως δεσμευτική. Δεν σηκώνει καμία από την αναβολή. Αλλά σας περιβάλλω με την πλήρη εμπιστοσύνη μας και κυρίως του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος μας φέρνει την πλήρη εικόνα και ο ίδιος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για όλα αυτά τα γιγαντιαία σχέδια. Και ναι, χαίρομαι που ο κύριος Περιφερειάρχης το αναγνώρισε δημόσια. Η κυβέρνησή μας έχει βάλει τη Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Και θέλω να πω και αυτό το ξέρετε εσείς εδώ,
και να γραφέτε και συντοπίτε σα, όλη την κοινωνία. Η απολιγνητοποίηση αυτή καθ' αυτή, αγαπητέ Γιώργο, ήταν ένα αναπόφευκτο φυσικό αποτέλεσμα. Θα συνέβαινε είτε το αποφασίζαμε εμεί είτε όχι. Είχε ήδη συμβεί άνω του 5% η κατανάλωση λιγνίτη. Η παραγωγή ρεύματο από λιγνίτη την πενταετία 2015-2019 είχε πέσει πάνω από 50%. Γιατί? Γιατί πια ο λιγνίτη δεν ήταν φθηνό. Γιατί δεν ήταν φθηνό? Γιατί είχε πάνω του ρήπου του φυσικού αερίου, που ήταν πάρα πολύ ακριβή. Ο λιγνίτη από ένα πολύ φθηνό καύσιμο για δεκαετίε έγινε ξαφνικά ένα πολύ ακριβό καύσιμο. Που έβαλε τη ΔΕΗ πάρα πολύ μέσα. Για να τοποθεί γι' αυτό η ΔΕΗ πήρε συνεχώ και τον άλλο από λιγνίτη. Η μισή απολιγνητοποίηση έγινε αυτόματα. Χωρί κανένα απολύτω σχέδιο, χωρί κανένα πρόγραμμα, χωρί καμία δέντευση πόρων, χωρί καμία άσπρα των ενισχύσεων, χωρί κανένα ζάμπο, χωρί τίποτα. Το άλλο μισό έπρεπε να κάνουμε. Με διαβάζω ότι δεν θα το αφήσουμε να γίνει ένα φυσικό φαινόμενο που συνέβη και τι να κάνουμε. Αποφασίσαμε, αυτή ήταν η βασική άποψη του κ. Πρωθυπουργού, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μα. Και να το κάνουμε με σχέδιο. Έστω επίσημα να μην μείνουν συντρίμια, να μην μια κοινωνία που θα έχει μέλλον την λογική. Επίσης θα προφητάσω να πω και κάτι ακόμα, εσείς θα το ξέρετε, αλλά θα τα ακούσει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Η σύνδεση των υψηλών τιμών ρεύματος παρόλο την απολιγνητοποίηση είναι μια, προσέξτε τη λέξη, ουρανομίκης ανοησία. Πρώτον και κυριότητα, ακόμα δεν έχουμε κλείσει κανένα εργοστάσιο λιγνίτη λόγω απολιγνητοποίησης. Δουλεύουν όσα μπορούν να δουλέψουν στο βούλιο. Δεύτερον, γιατί το πρόβλημα των διεθνών τιμών ενέργεια δεν απολυτοποιήθηκε, γιατί σε άλλε χώρε ανεβαίνει η ενέργεια, που εκεί δεν έχουν απολυτοποιήσει. Είναι τόσο αστείο μεταξύ μα να λέμε τέτοιε ελαφρότητε, μόνο και μόνο η αντιπολίτευση, που χάνουν το νόημά του και κι άλλο. Προφανώ η απολυτοποίηση είναι ένα σχέδιο του μέλλοντο και ένα σχέδιο του μέλλοντο δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τη μέση του παρόντο. Είναι τόσο απλό. Όμως, ναι, με τα δίκτυα φυσικού αερίου, με το White Dragon, εφόσον καταφέρουμε να γίνει, παραλαμβάνω πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το πιο φιλόδοξο σχέδιο σε ενέργεια στην Ελλάδα πραγματικότητα. Μακράν το πιο φιλόδοξο. Αλλά λέει, τα δίκτυα αυτά θα χρησιμεύσουν και για την μεταφορά του γκρι υδρογόνου και του γκλε υδρογόνου ενδεχομένω στο μέλλον. Μάλλον και του γκλε υδρογόνου. Και σε αυτή την περίπτωση ένα δίκτυο θα έχουν χρόνο ζωή όχι μερικέ δεκαετίε, αλλά μερικού αιώνε. Αν όλα πάνε καλά. Άρα είναι μια επένδυση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά φαίνεται και με πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και είναι πολύ περήφανο που η κυβέρνησή μα και το Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων και φυσικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια, το οποίο προσωπεί εδώ η φίλη μου Αλεξάνδρα, μπορούμε να φτάσουμε σήμερα εδώ και με τη ΔΕΔΑ να κάνουμε αυτό το έργο πραγματικότητα και να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών. Αναγνωρίζω ότι οι προηγούμενοι είχαν τη διασκεπτική, όχι καλά να το κρύψουν. Μπορεί να μην είχαμε καταφέρει να προχωρήσουμε, αλλά δεν ήταν και αυτοί. Εγώ θα το δούμε να το βλέπω σαν ένα έργο συνέργεια και συνέχεια, παρά σαν ένα άλλο ένα έργο τσακωμού. Σε έχω βαρεθεί του τσακωμού. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για τσακωμού τώρα. Η Ελλάδα έχει χρόνο μόνο για να κάνει τη ζωή των πολιτών τη καλύτερη. Όπω το καταλαβαίνει εκτό εποχή. Θα πάω όλα καλά. Τώρα θα το απολαύσει σύντομα. Και αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πολύ μεγάλου ταξιδιού για να αλλάξουμε την πορεία της Δυτικής Μακεδονίας και να την κάνουμε καλύτερη παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ.